Επειδή κατά τη διάρκεια του break έτσι έβλεπα τα μηνύματά μου και είχαμε μιλήσει χθες με τον Παντελή και επειδή του είπα ό,τι θέλεις, ό,τι χρειαστείς και διαβάζω το μήνυμά του, ό,τι χρειαστώ θα σου πω αδερφέ, γιατί δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε επικοινωνήσει μαζί του εχθές, εσύ είχες επικοινωνήσει, επειδή είχε γίνει όλο αυτό τις τελευταίες μέρες με το τραγούδι που τελικά ο ίδιος αποφάσισε να αποσύρει. Ζητώντας συγγνώμη. Συχνά επικοινωνούσαμε με τον Παντελήδη στην εκπομπή, στο ΜΑΠΕΣΟ με τον Δημήτρη που κάνουμε. Ήταν ένας φίλος, ραδιοφωνικός φίλος. Ένας μάπας όπως και εμείς λέμε. Δηλαδή ένας από το ΜΑΠΕΣΟ που λέγεται. Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Όταν λοιπόν ξεκίνησε και βγήκε στο YouTube ο Παντελής και έγινε όλος αυτός ο ντόρος, το φαινόμενο Παντελής Παντελήδης, εμείς, επειδή έτσι είναι η εκπομπή έτσι πιο εύθυνη, λέγαμε τα σχόλιά μας. Κάποια στιγμή λοιπόν πηγαίνω εγώ στο θέατρο που εμφανιζόταν μαζί με τον Βασίλη Καρά, δεν τον ήξερα. Εκεί πάω να πω στο καμαρίνι του Βασίλη και με πιάνει ο Παντελής από πίσω, μου λέει: Καλά, ρε, μου λέει, τόσα χρόνια σας ακούω και εσύ τώρα κάθεσαι, μου λέει, και με κοροϊδεύετε. Και μου είπε μια φοβερή ιστορία, παιδιά. Το λέω γιατί θα πάμε τώρα στο ραδιόφωνο. Όταν πήγαινε το πρωί στην υπηρεσία του ως επαγγελματίας ο Πλήτης εκεί στο ναυτικό, άκουγε την εκπομπή μας, που ήταν 7 με 10 το πρωί. Κάναμε λοιπόν κάποιες φάρσες. Εκείνος από τα γέλια, κάποια στιγμή, και κοιτάξτε την τραγική ηρωνία, έβγαλε αλάρμ στο δρόμο δεξιά, γιατί από τα γέλια δεν μπορούσε να οδηγήσει. Άνοιξε την πόρτα, βγήκε έξω για να γελάσει και πέρασε ένα φορτηγό και του φάγε την πόρτα. Και μας είπε αυτή την ιστορία και από τότε είχαμε αυτή τη σχέση, έτσι ξεκίνησε αυτή η σχέση. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν κάναμε μια συνέντευξη, κάναμε παρέα ραδιοφωνική με τη Ράνια Κωστάκη στο ρυθμό 949, όπου ήρθε το όνομα του Παντελή στον αέρα και φυσικά τον πήραμε τηλέφωνο. Ήταν και η τελευταία, ήταν μια συνάντηση τέλος πάντων, η πιο πρόσφατη συνάντηση με τον Παντελή ραδιοφωνικά. Όχι, τώρα θα αποκατασταθεί η αλήθεια. Τώρα θα μάθουμε τα πάντα, γιατί νομίζω ότι μου είπες ψέματα, Παντελή. Τι ψέματα είπα? Ρε, εσύ τι έκανες, τι παπάτζης είσαι. Πρόσεξε λίγο. Τον έχω καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή. Αδερφέ μου! Και μου λέει, λέω, γιατί επέλεξες το τραγούδι του Παντελή. Μου λέει, γιατί ο Παντελής λέει, άκουγε μάπες, λέει, τόσα χρόνια είναι το πρωινό. Είναι φίλος και αυτά τον εκτιμώ. Και είναι, λέει, ήταν και φανατικός από τις μάπες το πρωί. Λέω, το ίδιο έχει πει και σε μένα. Λέω, ότι μ' άκουγε, λέω, στο ρυθμό πριν χρόνια όταν ήταν στο ναυτικό. Και λέει, κάπου υπάρχει ένα ψέμα, ρε Παντελή, τι θα γίνει τώρα? Εγώ ζούσα πριν πεις ότι θες, να ξέρεις ότι από μένα είσαι ok, πες, καταλαβαίνω πως είναι να τρως παντόφλα την Κωστάκη. Όχι, θα το πω ακριβώς την αλήθεια, είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι άκουγα Ουγγαρέζο, εσένα αυτά για να σε γνωρίσω, κατάλαβες, ο Ουγγαρέζος δεν είναι γυναίκα. Αλήθεια λες τώρα, έτσι. Και εγώ τόσο καιρό δηλαδή, πότε σε γνώρισα, εγώ ζω με αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει, γιατί ο Παντελής είναι ποιητής και ήξερε ποιο ήταν αυτό που έπρεπε να σου πει για να σε γνωρίσει. Πού είσαι τώρα, Παντελή, και σε ενοχλήσαμε σε. Πού σε πετυχαίνουμε. Είμαι στο σπίτι μου στη Νέα Ιωνία. Ναι. Α, στο Πατρικό. Στο Πατρικό, εδώ με τα φιλαράκια μου, να βλέπαμε μπαλίτσες και τέτοια. Και... σε λίγο θα πάμε καμιά βόλτα λογικά. Να σε καλά, ρε φίλε, γιατί το αξίζεις. Όλες τις επιτυχίες μία προς μία τα τελευταία 4 χρόνια τις αξίζεις. Έφτιαξε ένα κολλάζ, το λογαριασμό στο Instagram εσύ το χειρίζεις, Παντελή? Ναι. Να ξέρεις, ο μισός πληθυσμός έχουν κάνει στίχους τραγουδιών του τατουάζ. Ναι. Ξέρεις. Ναι. Και έφτιαξε ένα ωραίο κολλάζ με τις συνεργασίες του 4 χρόνια τώρα. Ναι. Όλα τα πρώτα ονόματα στην ελληνική δισκογραφία. Και είναι πολύ μεγάλα τα επιτεύγματα και πραγματικά κάθε βήμα είναι και ένα παραπάνω.